Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είναι Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024 και αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε πυρετοδός για το αυριανό webinar, βάζω καφέ αυτή τη στιγμή και κάνοντας την πρώτη γραφή του κειμένου, γιατί θα το επεξεργαστώ περισσότερο προτού το έχω έτοιμο για το αυριανό webinar Νιώθω ότι είναι σημαντικό να σας ενημερώσω και όσους βρίσκεστε στη συμμετοχή από το τρίτο επίπεδο και πάνω για το πόσο σημαντικό είναι να παρακολουθήσετε το αυριανό webinar αλλά και όσους βρίσκεστε σε χαμηλότερα επίπεδα της συμμετοχής στο πρώτο ή στο δεύτερο για να σας πω ότι είναι καλή ιδέα εάν θέλετε να μην χάσετε αυτό το webinar να κάνετε αναβάθμιση στη, στο πακέτο της συμμετοχής σας αλλά και όσους είστε στο κανάλι χωρίς τη συμμετοχή Νομίζω είναι καλή αφορμή αυτή για να μπείτε στη συμμετοχή. Καταρχάς θέλω να πω ότι στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής κάθε μήνα έχουμε ένα webinar. Ένα διαδικτυακό ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήριο στο οποίο εμβαθύνουμε σε έννοιες ψυχοεκπαιδευτικές τις οποίες αναλύουμε καθημερινά στα βίντεο εδώ στο κανάλι. Το webinar το αυριανό του Σαββάτου 23 Νοεμβρίου 2024 το οποίο θα διεξαχθεί από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, έχει θέμα «Gas Lighting, ένα φοβερό όπλο του ψυχολογικού πολέμου». Αυτή τη στιγμή, στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή και πάνω, κάνουμε μια σειρά από webinars με θέμα τη βία. Και τα προηγούμενα webinars ήταν πολύ σημαντικά και αν κάποιος αποφασίσει τώρα να μπει στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, θα έχει οπωσδήποτε και πρόσβαση στα προηγούμενα webinars, στα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν με το θεωρητικό μέρος κάθε webinar λίγες ώρες ή μέρες μετά από αυτό θα τελειώσει. Λίγες ώρες τώρα που έχουμε καλύτερο υπολογιστή που κάνει πιο γρήγορη επεξεργασία. Λοιπόν, να σας πω λίγα λόγια για το αυριανό webinar. Θα εξηγήσουμε τι είναι το gaslighting, που το gaslighting ουσιαστικά είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου το οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά με τη φράση «Κάποιος να προσπαθεί να σε βγάλει τρελό και να σε κάνει να πιστέψεις κιόλας ότι είσαι τρελός». Είναι μια πράξη ψυχικής βίας κατά την οποία ο θήτης έχει στόχο να υποβαθμίσει την εμπιστοσύνη του θύματος στον εαυτό του, με βασικό κίνητρο να ελέγξει το θύμα. Gaslighting μπορεί να παρατηρηθεί σε όλων των ειδών της σχέσης και στις οικογενειακές και στις εργασιακές, Παίζει πάρα πολύ τον gaslighting στη δουλειά και στις φιλικές και στις ερωτικές. Ε, αύριο στο webinar θα δώσουμε μερικές ενδείξεις για το πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν έχουμε δεχθεί gaslighting ή αν δεχόμαστε gaslighting σε μια σχέση μας. Θα σας α, μεταφέρω μια καινούρια κλίμακα μέτρησης συμπεριφορών Gas Lighting θα δώσουμε και κάποια στατιστικά στοιχεία για τις καινούργιες έρευνες τι λένε και η καινούργια κλίμακα ένα λεπτό να τη βρω γιατί είναι πολλές σελίδε. σελίδες, 21 σελίδες είναι το, το κείμενο που έχω ετοιμάσει είναι μια κλίμακα αξιολόγηση Gas Lighting από τους Τάκερ, Σαφρίρ και τους συνεργάτες η οποία είναι φετινή έχουν βγάλει πρόσφατα μια μελέτη στην οποία ε, προσπαθούν να μετρήσουν την υποκειμενική άποψη που έχουν οι άνθρωποι που συμμετέχουν στη μελέτη για το πόσο gaslighting δέχονται ή δεν δέχονται στη σχέση τους. Πρόκειται για μια κλίμακα αυτοαναφοράς, οι οποίες αυτές κλίμακες αυτοαναφοράς έχουν τους δικούς τους περιορισμούς, αλλά νομίζω είναι χρήσιμη μια τέτοια κλίμακα για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αν δεχόμαστε gaslighting ή να υποψιαστούμε σε σχέση με αυτό. Η χάκερ, σαφρύρ και συνεργάτε έχουν εντοπίσει έξι χαρακτηριστικά τη συμπεριφορά των gaslighters, των ανθρώπων που κάνουν gaslighting. Προκαλούν αυ αυτοαμφιβολία στο πρόσωπο στο οποίο κάνουν gaslighting, αμφισβητώντα τη μνήμη του ή την κατανόηση των γεγονότων. Προκαλούν αυτοαμφιβολία κατηγορώντας τον άλλον ότι έχει πράξει λάθη που δεν έχει πράξει. Προκαλούν ενοχή ή ντροπή προκαλούν αφιβολία στο πρόσωπο που κάνουν gaslighting για τις ικανότητες του και κάνουν το θύμα τους να αισθάνεται ότι οι σκέψεις και τα συναισθήματα του είναι παράνομα. Είναι άκυρα. Θα δώσουμε την πλήρη κλίμακα αξιολόγηση. Πρόκειται για 11 δηλώσεις που ο καθένας θα σημειώσει για τον εαυτό του από το 1 μέχρι το 5 αν του συμβαίνει ή δεν του συμβαίνει μέσα σε μια σχέση να βιώνει αυτά τα πράγματα. Θα μιλήσουμε επίσης για τον gas lighting στη θεραπεία, που είναι πολύ σοστό θέμα. Και θα μιλήσουμε πολύ για το self gas lighting. Τι γίνεται όταν εμείς οι ίδιοι κάνουμε gas lighting στον εαυτό μας. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό το αυριανό webinar. Όσοι είστε από το τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω μην το χάσετε και αν το χάσετε παρακολουθήστε οπωσδήποτε το βίντεο που θα αναρτηθεί στη συνέχεια. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω δύο συνδέσμους. Ο ένας σύνδεσμος είναι του επεξηγηματικού βίντεο για τη συμμετοχή για όσους ίσως θελήσουν να μπουν στη συμμετοχή και να παρακολουθήσουν το webinar αύριο. Στοιχίζει μόνο 20 ευρώ η συμμετοχή στο τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή. Είναι μια συνδρομή μηνιαία. Μπορεί φυσικά κάποιο να πληρώσει μόνο ένα μήνα, να παρακολουθήσει ένα webinar και μετά να βγει, να μην συνεχίσει να είναι στη συμμετοχή. 20 ευρώ είναι ένα πολύ χαμηλό ποσό για να παρακολουθήσει κάποιο ένα διαδικτυακό ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι αυτού του επίπεδου και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία. Αν δεν έχετε κάτι άλλο πιο ενδιαφέρον να κάνετε αύριο το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 στι 6 με γραφτείτε στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής ή αναβαθμιστείτε στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής, ούτω ώστε να έχετε το σύνδεσμο για το Zoom και να μπείτε στο webinar και να έρθείτε μαζί να μάθουμε τι είναι το gaslighting, ποια είναι τα συμπτώματα του gaslighting, ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ένα gaslighter, αν ο άνθρωπος που δέχεται gaslighting είναι αδύναμος χαρακτήρας ή αποδυναμωμένος, για ποιο λόγο το δεχόμαστε τον gaslighting, για ποιο λόγο το εσωτερικεύουμε τον gaslighting και μετά στη συνέχεια κάνουμε ήδη gaslighting του εαυτού μας. Να ξέρετε ότι είναι βασικό σημείο αντίληψη της προβληματικότητας μας, το να αντιληφθούμε πως το self-gaslighting, το gaslighting που κάνουμε ήδη στον εαυτό μας, προκαλεί αυτοκαταστροφικότητα και προκαλεί μεγάλα προβλήματα στην ψυχοθεραπεία μας και στην ψυχοσυναισθηματική μας ορίμανση. Oh, Θα τα πούμε αύριο, Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος. Φιλιά!